Πάσχα με 15.000 ευρώ στη τσέπη θα κάνει ένας επιτίδιος ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει μηχανικό αυτοκινήτου από το Ηράκλειο. Καλεί τους συναδέλφους από κινητό τηλέφωνο για να του επισκευάσουν το αυτοκίνητο. Αναφέρει ότι βρίσκεται εκτός Κρήτης και θα στείλει τη γυναίκα του. Ζητάει λοιπόν από τους συναδέλφους κοστολόγιο συγκεκριμένης επισκευής και να τους δώσουν, να του δώσουν λογαριασμό τράπεζας για να τους μεταφέρει τα χρήματα άμεσα. Όλα συνέβησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα όταν ένας άνδρας κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο τον μηχανικό, αναφέροντάς του πως το αυτοκίνητο της συζύγου του χάλασε. Το αυτοκίνητό του συγκεκριμένα ένα γκολφ από ό,τι μου ανέφερε ο συνάδελφος, ότι θέλει αντικατάσταση μάντες χρονισμού που έχει ένα κόστος περίπου στα 280 ευρώ, 250, ότι θα έστελνε τη γυναίκα του στο συνεργείο να το κάνει και ήθελε αυτός να πρωτοπληρώσει τη ζημιά. Ο δράστης, προφασιζόμενος πως βρίσκεται στην Αθήνα, ζήτησε από τον Ηρακλειώτη μηχανικό το IBAN του λογαριασμού του, προκειμένου, όπως είπε, να του καταθέσει τα χρήματα για την επιδιόρθωση της υποτιθέμενης ζημιάς. Ο συνάδελφος λοιπόν, επειδή δεν είχε στον χώρο της εργασίας τον υπολογιστή να τσεκάρει, έδωσε το τηλέφωνο της γυναίκας του που ήταν στο σπίτι, που είχε τα στοιχεία, και έκανε το λάθος η γυναίκα του και έδωσε κάποιο κωδικό που εμφανίστηκε στην τράπεζα όταν είχε η σύζυγος του συναδέλφου επικοινωνήσει στον υπολογιστή της με την τράπεζα, με το IBAN. Ζητώντας αριθμούς και κωδικούς, άγνωστο πώς κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο κύριος αυτός καλεί από κινητό, το οποίο ο συνάδελφος, επειδή το έψαξε και με την αστυνομία, όπως σας είπα προηγουμένως, είπαν ότι είναι αγορασμένο από την Ομόνια ο αριθμός συγκεκριμένος για συγκεκριμένες κλήσεις. Όταν κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί, ο Ηρακλειώτης μηχανικός απευθύνθηκε τόσο στην τραπεζά του όσο και στην αστυνομία, η οποία και ερευνά περαιτέρω το περιστατικό. Έκανε καταγγελία και στην αστυνομία και στην τράπεζα. Η τράπεζα του είπε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί δείχνει ότι εσύ μετέφερες τα χρήματα. Ο δράστης φέρεται να γλυκάθηκε από τη λία του και απευθύνθηκε και σε άλλο μηχανικό του Ηρακλείου, αλλά και σε ένα ταπετσέρι, χωρίς ωστόσο αυτή τη φορά να σταθεί τυχερός. Έχει ενοχλήσει και άλλους επαγγελματίες. Δηλαδή, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Δηλαδή, μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3-4 συνάδελφοί σας έχουν. Στο δικό μου χώρο, στο δικό μας χώρο που είναι το αυτοκίνητο, έχει ενοχλήσει και συνάδελφο που ασχολείται με ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι έχει ενοχλήσει και άνθρωπο που ασχολείται με μέλη. Παρακαλώ να το αναφέρετε για να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους συναδέλφους που πιθανόν θα κάνουν το λάθος να δώσουν κωδικό. Mm-hmm. Και βεβαίως να μην απαντάνε σε τέτοιου είδους τηλέφωνα και κυρίως να μην δίνουν κωδικό. Ανακοινώνει ότι έτσι και έτσι θέλω να φτιάξω το αυτοκίνητο και λείπω εκτός, θα στείλω τη γυναίκα μου. Να του λένε ευχαριστώ πολύ, έχω δουλειά, δεν μπορώ, για να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε όσο μπορούμε, γιατί οι μέρες είναι αρκετά δύσκολες έτσι κι αλλιώς.